Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε, διότι όπως σας προείπα μιλάμε για την παιδεία, τον μέλλον μιας κοινωνίας είναι η παιδεία, η γνώση, η εμπειρία, η κατάρτιση, ειδικά σε μια εποχή που έχει πολύ μεγάλος ανταγωνισμός της κοινωνίας μεταξύ των παιδιών και το εφόδιο που μπορεί ουσιαστικά να κάνει την διαφορά είναι η γνώση, είναι η κατάρτιση. Και βεβαίως ζούμε σε μια παγκόσμια κοινωνία, έχει ανοίξει παράθυρο και η ψηφιακή εποχή. Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές ότι μπορεί να δράσει τοπικά, αλλά να σκέφτεσαι παγκόσμια. Αυτό ισχύει και στην παιδεία. Έχουμε λοιπόν μια πολύ σημαντική δράση η οποία αναπτύσσεται από το Κολέγιο της Ρόδου σε συνεργασία με έναν πολύ μεγάλο οργανισμό. Είναι ο Pearson, ο οποίος είναι ο οργανισμός, από ό,τι καταλαβαίνω, διατίμησης έτσι, και προσόντων. Θα μας δώσουν την εικόνα οι δύο κυρίες που βρίσκονται κοντά μας. Να ξεκινήσουμε από την κυρία Αναστασία Κρητικού. Είναι η συντονίστρια του Αγγλικού Τμήματος του Κολεγίου της Ρόδου, η οποία φαντάζομαι έτσι. Έχετε αναλάβει το βάρος να τρέξετε αυτή την δράση. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστούμε και που μας φιλοξενείτε. Έχουμε αναλάβει αυτό το βάρος, αλλά είναι ένα ευχάριστο βάρος να δίνουμε αυτά τα προσόντα στα παιδιά μας, στο ροδιακό λαό, γιατί απευθυνόμαστε σε όλο το ροδιακό λαό. Και είναι χαρά μας και τιμή μας που έχουμε μια τέτοια συνεργασία με έναν οργανισμό τέτοιου βεληνικού. Λοιπόν, να παρουσιάσουμε και την κυρία Έφη Σταθοπούλου. Είναι η περιφερειακή διευθύντρια Βαλκανίων, Ιταλίας, Αρμενίας, Γεωργίας αυτού του οργανισμού, Pearson Assessment and Qualifications. Δηλαδή διατίμηση αν δεν απατώμε και προσόντα, κυρία Σταθοπούλου. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα σας. Από την πρωτεύουσα. Είναι μεγαλύτερος Βρετανικός φορέας πιστοποίησης, κύριε Χατζιωάννου. Ουσιαστικά πιστοποιούμε προσόντα, είτε ακαδημαϊκά, είτε επαγγελματικά προσόντα. Στην Ελλάδα μας εκπροσωπούν μεγάλα σχολεία, κολέγια και ευελπιστούμε και ιδιωτικά πανεπιστήμια στο μέλλον. Μάλιστα. Άρα μιλάμε ότι συνεργάζεται το Κολέγιο της Ρόδου με τον πρώτο. Διότι εάν έχετε την δυνατότητα να αξιολογείτε και σε αυτό το επίπεδο, σημαίνει ότι έχετε όλο εκείνο το know-how, όπως λέγεται εδώ έτσι στην Ρόδο, για να τρέξετε αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, να ξεκινήσω ρωτώντας τι σημαίνει διεθνές σχολείο, γιατί με κάνει εντύπωση, είδα παράλληλα και αυτό το οποίο υπάρχει, διεθνές πιστοποιητικό δημοτικού και εντύπωση δημιουργώντας μελλοντικούς παγκόσμιους πολίτες. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Έτσι. Τι είναι το διεθνές σχολείο? Να ξεκινήσω εγώ να πω δύο λόγια για το διεθνές σχολείο και τι ακριβώς είναι για τους τηλεθεατές που δεν γνωρίζουν. Η κάθε χώρα, εκτός από τα δημόσια σχολεία, τα οποία ουσιαστικά ακολουθούν το εκπαιδευτικό σύστημα, το τοπικό εκπαιδευτικό σύστημα, όπως για παράδειγμα η Ελλάδα, όλα τα δημόσια σχολεία ουσιαστικά ακολουθούν το ελληνικό δημόσιο σύστημα. Υπάρχουν αρκετά όμως και σχολεία τα οποία εξυπηρετούν γονείς, διαπολιτισμικές οικογένειες, ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν από το εξωτερικό και έχουν ουσιαστικά ως πρώτη γλώσσα τα αγγλικά. Οπότε ουσιαστικά εξυπηρετούν αυτού του είδους τις ανάγκες. Όμως αυτός ο τύπος σχολείων τα τελευταία 20 χρόνια έχει ανέβει πάρα πολύ, γιατί υπάρχει μεγάλη ανάγκη προκειμένου οι πιστοποιήσεις αυτές να γίνουν ακόμα πιο διαδεδομένες, γιατί το δημόσιο σχολείο δεν ικανοποιεί αυτού του είδους τις ανάγκες και δεν συμβαδίζει με την εποχή. Μιλάμε αυτή τη στιγμή, κάποια στοιχεία, ένα στους 6 εργοδότες δυσκολεύεται να βρει υποψήφιο για τη δουλειά τους. Ένα στους τρεις, μία στις τρεις δεξιότητες σε μία αγγελία εργασίας αφορά τα λεγόμενα soft skills. Soft skills, για να εξηγήσω, είναι η κριτική σκέψη, η κριτική ικανότητα, το team working, η ομαδική ουσιαστικά εργασία, η αναλυτική σκέψη και όλα αυτά. Όλα αυτά τα οποία δεν δίνει αυτή τη στιγμή το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και όχι μόνο από την αλήθεια, επειδή όπως σας είπα, ασχολούμαι με πάρα πολλές χώρες. Οπότε,
τι κάνει το Κολέγιο Ρόδου, αποφάσισε να εντάξει ένα κομμάτι της διεθνούς εκπαίδευσης, ξεκινώντας από το δημοτικό, προκειμένου τα παιδιά να αποκτήσουν αυτά τα λεγόμενα soft skills, όπως είπαμε, mm-hmm. για να γίνουν πολίτες του κόσμου. Να τα βοηθήσουμε δηλαδή ουσιαστικά σιγά σιγά από μικρές ηλικίες να μπουν στο κλίμα, να καταλάβουν τι ακριβώς ζητάει η εποχή που μιλάμε αυτή τη Άρα στιγμή. Η διαδικασία της επιλογής για εσάς να μπει σε αυτό το κλαμπ, το Κολέγιο Ρόδου, είχε να κάνει με τα απαραίτητα κριτήρια τα οποία τηρούσε, standards, προκειμένου να ακολουθήσει έτσι τον οργανισμό. Ακριβώς. Δεν μιλάμε μόνο για κτηριακού τύπου κριτήρια, γιατί όπως καταλαβαίνετε και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό για εμάς. Να πω την αλήθεια, η κυρία Αναστασία Κρητικού είναι μια πολύ γενναία εκπαιδευτικός. Ξέρετε, για να ξεκινήσει και να τρέξει ένα τέτοιο πρόγραμμα σε ένα σχολείο της περιφέρειας και όχι των Αθηνών, γιατί όπως καταλαβαίνετε το βάρος στα διεθνή σχολεία ουσιαστικά πέφτει στην πρωτεύουσα της κάθε χώρας, είναι κάτι πολύ σημαντικό και οφείλεται η προσπάθεια μόνο σε αυτήν και στους καθηγητές που πλαισιώνουν το αγγλικό τμήμα, γιατί ουσιαστικά έχει αρκετή προσπάθεια, δουλειά, trainings, επιμορφώσεις, επιεξαμήνου και είναι πολλές υποχρεώσεις, το γνωρίζω, αλλά είναι μια πολύ γενναία προσπάθεια και οφείλω να το αναγνωρίσω στο σχολείο αυτό. Ναι, νομίζω ότι θέλει δίψα και πάθος και δεν τη γνωρίζω προσωπικά την κυρία Κρητικού, αλλά βλέποντας την τώρα και ακούγοντας λίγο και τη συνομιλία που είχαμε, έτσι, μάλλον τη χαρακτηρίζει. Να σας ρωτήσω, πόσα σχολεία στην χώρα συμμετέχουν έτσι, σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτό το πρόγραμμα? Η Πίρσον αυτή τη στιγμή πιστοποιεί 11 σχολεία. 11 σχολεία. Εκ των οποίων τα 9 βρίσκονται στην Αθήνα. Μάλιστα. Ένα βρίσκεται στην Αύπακτο και στη Ρόδο το 11ο. Μάλιστα. Άρα έχει σημασία ότι 2 στην περιφέρεια έτσι, και 9 στο κέντρο. Δηλαδή έχει πολύ Λοιπόν. Μεγάλη σημασία αυτό που λέμε καμιά φορά η πρόσβαση. Οπότε πάω στην κυρία Κρητικού. Mm-hmm. Γιατί κάποιος να επιλέξει να μπει σε αυτό το διεθνές πρόγραμμα έτσι, απευθυνόμενοι και στους γονείς? Λοιπόν, καταρχήν αυτό το πρόγραμμα, αρχικώς μπαίνοντας σε αυτό το σχολείο, mm-hmm. ξεκινώντας την καριέρα μου σε αυτό το σχολείο και με την πορεία, γιατί κλείνω μαζί με το Κολέγιο Ρόδου φέτος, κλείνω και εγώ 20 χρόνια, γιορτάζουμε τα 20 χρόνια φέτος της ίδρυσης και λειτουργίας. Το όραμά μου ήταν να φτιάξω ένα σχολείο το οποίο θα μπορούσε να πληρεί τις προϋποθέσεις και να τηρεί τα διεθνή standards. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα τώρα θα μπορούσε κανείς να πει ότι αυτό το πρόγραμμα καταρχήν δίνει διεθνώς αναγνωρισμένα προσόντα. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές μας μπορούν να διευρύνουν τους οριζοντές τους, να ξεχωρίζουν σε τοπικό, περιφερειακό αλλά και διεθνές mm-hmm. επίπεδο και τους μετατρέπει σε ανοιχτόμυαλους ανθρώπους που μπορούν να ανταπεξέρχονται ενεργά σε παγκόσμια δρόμενα. Ναι. Επίσης, άρα θεωρείτε πρακτικά ότι αυτή η διαδικασία της πιστοποίησης είναι ένα πολύ μεγάλο εφόδιο έτσι, ως προς το αντικείμενο το νοητικό έτσι. Και το άμεσο των μαθητών. Έτσι. Έτσι, γιατί διαπλάθεις και μία παιδεία, μία προσωπικότητα παράλληλα. Βέβαια, βέβαια. Mm-hmm. Διότι θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Όταν εγώ έφυγα να σπουδάσω στην Αγγλία, British. Yes. Okay. πήγαμε εκεί πέρα, εντάξει, ήμασταν παιδιά από τη Ρόδο, δεν είχαμε ούτε τις βάσεις για να πάμε τότε, τις κατάλληλες. Δεν ξέραμε ούτε μια παρουσίαση να συντάξουμε. Με αυτά τα προγράμματα τώρα που τρέχουν στο Κολέγιο Ρόδου, τα παιδιά έχουν σημαντικά εφόδια. Δηλαδή το πιο απλό, μια παρουσίαση, να μπορούν να κάνουν, να διευρύνουν την κριτική τους σκέψη, να μπορούν να παρακολουθούν και να παίρνουν μέρος σε συζητήσεις mm-hmm. και να έχουν άποψη. Εμείς δεν είχαμε ούτε αυτά τα στοιχειώδη τότε. Τώρα τους δίνεται αυτή η δυνατότητα στο Κολέγιο Ρόδου. Ναι. Φαντάζομαι είναι και πιο international τώρα η προσέγγιση προς την εργασία. Mm-hmm. Δηλαδή ενώ ότι όταν δεν έχεις τις δυνατότητες να κάνεις μία παρουσίαση στα αγγλικά, να γνωρίζεις τον τρόπο, είσαι περιορισμένος. Έτσι, μικραίνει ο κόσμος που λέμε. Βέβαια. Επίσης αυτό το πρόγραμμα έχει αντίκτυπο και στην ανάπτυξη και της συναισθηματικής και της κοινωνικής τους νοημοσύνης. Τους mm-hmm. δίνει ένα πρόγραμμα σπουδών υψηλής ποιότητας σαφώς,
Και έτσι και αυτό αποτελεί μια προϋπόθεση για την επιτυχία των παιδιών μας και σε τοπικό και σε διεθνές επίπεδο. Μάλιστα. Δεν μιλάμε πλέον για τον τόπο μας ή για τη χώρα μας, το εθνικό επίπεδο, αλλά για διεθνές επίπεδο πλέον. Mm-hmm. Απόλυτα αυτό που λέμε, δηλαδή εννοώ ο παγκόσμιος πολίτης, έτσι με την έννοια της υπηκότητας να το πω. Τι ακριβώς σημαίνει η κυρία Σταθοπούλου? Με τον όρο Global Citizen, ναι, μιλάμε για το παγκόσμιο παιδί, το παγκόσμιο πολίτη ουσιαστικά που γίνεται, που έχει ενσυναίσθηση, που έχει κριτική σκέψη, που αντιλαμβάνεται προβλήματα πολιτικής φύσης, mm-hmm, σύγχρονα, καθώς επίσης, δεν ξέρω αν με ακούτε γιατί σας... ακούμε πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Άψογα. Αρχίζει να βρέχει... Ακούμε και σας βλέπουμε τέλεια, μην ανησυχείτε καθόλου. Κριτική σκέψη, ενσυναίσθηση, mm-hmm, αγάπη για το περιβάλλον και ουσιαστικά επίλυση προβλημάτων της καθημερινότητας. Ναι. Τώρα πάω σε ένα απλό ερώτημα, αλλά είναι πάρα πολύ ουσιαστικό, έτσι. Για ποιο λόγο μπορεί να, ή πρέπει να το επιλέξει ένας γονέας? Δηλαδή έχουμε παιδιά, έχουμε τον οργανισμό, έχουμε αυτή την παγκόσμια υπηκότητα, το σύνδεσμο δηλαδή τέλος πάντων. Για ποιο λόγο πρέπει να το επιλέξει, ρωτάω εσάς κυρία Κρητικού. Λοιπόν, διότι ο στόχος... Διότι ξέρετε κάτι, μου θυμίζει αυτή η ιστορία όταν βρισκόμαστε πολλές φορές, έχω συμμετάσχει στην παρουσίαση ενός βιβλίου. Στο τέλος, αφού λέμε πολλά, πρέπει να εξηγήσω στον κόσμο ότι πρέπει να το αγοράσει το βιβλίο. Δηλαδή, δεν σας φωνάξαμε εδώ για να το δει. Άρα, εγώ ρωτάω, ο γονιός γιατί πρέπει να το επιλέξει, όχι δαιμόνας? Λοιπόν, ο στόχος του προγράμματος είναι να μπορούν, mm-hmm, τα παιδιά μας να εξετάσουν σύγχρονα ζητήματα. Και αφού ολοκληρώσουν αυτό το course, ναι, μετά μπορούν να συνεχίσουν, διότι δεν είναι μόνο αυτό. Στο Κολέγιο Ρόδου έχουμε ξεκινήσει εδώ και 2 χρόνια, mm-hmm, και τα λεγόμενα International GCSEs, που αφορούν την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το οποίο είναι το επόμενο στάδιο αυτής της αρχής. Αν τα λέω σωστά και να με διορθώσει και η κυρία Σταθοπούλου. Αλλά ολοκληρώνοντας αυτό το course, μετά τα παιδιά είναι πιο προετοιμασμένα για το επόμενο στάδιο, mm-hmm, για τα International GCSEs, στα οποία προετοιμάζονται και για τις παγκόσμιες, ας πούμε, τις διεθνείς πανελλαδικές μετά. Α, μάλιστα. Λοιπόν, άρα τι σημαίνει αυτό? Με απλά ελληνικά και με απλά λόγια. Όπως το βλέπω εγώ σαν μαμά. Πέρα από εκπαιδευτικός, το παιδί μου αύριο μεθαύριο θέλει να πάει να σπουδάσει. Μπορεί να αποκτήσει αυτά τα προσόντα, ούτως ώστε όταν θα θελήσει να πάει στο εξωτερικό, είτε για προπτυχιακές είτε για μεταπτυχιακές σπουδές, θα έχει αποκτήσει τα κατάλληλα εφόδια από εδώ, ούτως, mm-hmm, ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει σε έννοιες, όρους, κριτική σκέψη, όπως είπαμε, όχι μόνο έννοιες, όρους, κριτική σκέψη, συνεργασία, να μπορεί να συζητά και να μπορεί να ανταπεξέλθει σε ένα πανεπιστήμιο παγκοσμίως. Ένα άλλο αυτονόητο ερώτημα. Πόσα χρόνια έχει ισχύει η πιστοποίηση? Φόρου ζωής. Έτσι δεν είναι, κυρία Σταθοπούλου? Φόρου ζωής. Ναι, ακριβώς. Αυτά είναι πιστοποίησεις ακαδημαϊκών προσόντων, οι οποίες δεν έχουν ημερομηνία λήξης. Mm-hmm. Τα παιδιά ουσιαστικά ξεκινούν από μικρή ηλικία και μαζεύουν και ουσιαστικά μαζεύουν το πορτφόλιο. Ουσιαστικά, mm-hmm, κάνουν ώστε να το πιο πλούσιο το πορτφόλιό τους, ξεκινώντας από το σχολείο, από το δημοτικό. Μάλιστα. Ένα άλλο, αναφερθήκατε σε κάποια ιδιαίτερα, στο international course και τα λοιπά. Αυτό πώς τρέχει, κυρία Κρητικού? Λοιπόν, στο Κολέγιο Ρόδο εδώ και 2 χρόνια που έχουμε ξεκινήσει τη συνεργασία μας με την Pearson, mm-hmm, τρέχουμε τα International GCSEs, ξεκινώντας από την πιστοποίηση των Αγγλικών ως βάση, mm-hmm, γιατί ήταν και το αντικείμενο το οποίο μπορούσαμε να ξεκινήσουμε έτσι, επειδή ήταν ένα εγχείρημα, όπως καταλαβαίνετε, πολύ σημαντικό. Και από πέρσι έχουμε και το μάθημα των μαθηματικών και της, mm-hmm, χημίας, τα οποία διδάσκονται στα αγγλικά, mm-hmm, και στα οποία τα παιδιά μας, επειδή το Κολέγιο Ρόδου εκτός από διεθνές σχολείο είναι και επίσημο εξεταστικό κέντρο αυτών, mm-hmm, των εξετάσεων, mm-hmm, άρα τα παιδιά μας μπορούν και να διδαχθούν τα qualifications αυτά εκεί, αλλά και να δώσουν εξετάσεις πάνω σε αυτά τα qualifications στο Κολέγιο Ρόδου, χωρίς να έχουν επιπλέον, να υπάρχει επιπλέον κόστος να πάνε στην Αθήνα όπως κάνουν συνήθως και να πρέπει να πληρώσουν
ναι. Όλα τα... Άρα το περιεχόμενο συνολικά ποιο είναι, έτσι, για να μου πείτε. Λοιπόν, το περιεχόμενο όσον αφορά τις πιστοποιήσεις... Ναι, βεβαίως, ναι. Τα International GCSEs, ας πούμε, ξεκινήσαμε με τα αγγλικά. Τα αγγλικά εξετάζονται στα αγγλικά σε διάφορα λογοτεχνικά κείμενα και όχι μόνο. Μετά έχουμε τα μαθηματικά και τη χημεία, όπου τα παιδιά μαθαίνουν όλες τις ορολογίες στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση στα αγγλικά. Τα μαθήματα γίνονται όλα στην αγγλική γλώσσα. Αγγλική γλώσσα, στην αγγλική γλώσσα, από εκπαιδευτικούς κατακτισμένους που έχουν πτυχία, εννοείται, στο αντίστοιχο αντικείμενο και στα αγγλικά, οι οποίοι περνάνε από διάφορα trainings, όπως είπε η κυρία Σταθοπούλου, από την Pearson, ανατακτά χρονικά διαστήματα. Και έτσι, επειδή ξεκινήσαμε αυτό, είπαμε να ξεκινήσουμε τώρα και από τα πιο μικρά επίπεδα για να τους δώσουμε τις βάσεις για να μπορούν να συνεχίσουν μετά και στα International GCSEs. Ναι. Φαντάζομαι ότι αυτή η δυνατότητα δεν περιορίζεται μόνο στους μαθητές του κολεγίου. Όχι. Δηλαδή, πρέπει να κάνει το πιο ανοιχτό από τη στιγμή που ο οργανισμός πιστοποιεί και σου δίνει αυτή την πιστοποίηση για όλη τη ζωή. Και ένα εφόδιο κυριολεκτικά να έχεις τη βαλίτσα σου, έτσι. Ακριβώς. Αυτό αφορά παιδιά για όλο το ροδιακό λαό και μάλιστα σε μία παρουσίαση που είχαμε την τιμή να έχουμε την κυρία Σταθοπούλου κοντά μας, που είχαμε κάνει πριν 2 χρόνια πριν ξεκινούσαμε το πρόγραμμα αυτό. Είχαμε πει ότι αυτό είναι φυσικά ανοιχτό και σε όλα τα δωδεκάνησα. Δηλαδή αυτό δεν είναι για παιδιά μόνο του κολεγίου. Όπως και είχαμε παιδιά που παρακολούθησαν το πρόγραμμα που δεν ήταν μόνο από το κολέγιο, ήταν και από άλλα σχολεία. Διότι εμείς δεν θέλουμε αυτό το πρόγραμμα να το τρέξουμε για τα παιδιά του κολεγίου. Εμείς σαν σχολείο φέραμε αυτού του είδους την πιστοποίηση εδώ και αυτό το φορέα, τον παγκόσμιο, αυτού του Βεληνικούς, για να μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλα τα παιδιά, σε όλο το ροδιακό λαό, να έχει μία περαιτέρω σοβαρή, ένα περαιτέρω προσόν, μία πιστοποίηση, ένα ακόμη εφόδιο στη ζωή τους. Δεν το φέραμε μόνο για τα παιδιά του κολεγίου. Φυσικά. Και έτσι και απευθυνόμαστε σε όλο το ροδιακό λαό. Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι ο τρόπος με τον οποίο μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει, ένας γονιάς και δεμόνος μας βλέπει, είναι έτσι, με το σχολείο, σε μια πρώτη επαφή και μετά ακολουθούν και τα τυπικά αυτής της διαδικασίας. Έχουμε και στο website του κολεγίου, στο Rhodes College, ας πούμε, και κάποιος αν κάνει type στο Google κολέγιο Ρόδου, το βγάζει στην σελίδα του κολεγίου, στις ανακοινώσεις για την εκδήλωση ενδιαφέροντος, όλες τις πληροφορίες. Τα τηλέφωνα, υπάρχουν emails, όποιος θέλει για να ενημερωθεί, επικοινωνώντας είτε με το σχολείο είτε και με μένα απευθείας προσωπικά, για το πρόγραμμα, για τα περαιτέρω, σχετικά με το πρόγραμμα. Κυρία Σταθοπούλου, κάτι πρέπει να επισημάνουμε από όλα αυτά. Να πω κάτι το οποίο θα σας εκπλήξει και δεν το γνωρίζει πολλοίς κόσμος, όπως σας είπα, επειδή είμαι υπεύθυνη και της Ιταλίας. Εδώ και 12 χρόνια το Υπουργείο της Ιταλίας συνεργάζεται πολύ στενά με τον φορέα μας και αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάνω από 420 σχολεία δημόσια που κάνουν αυτού του είδους τις πιστοποιήσεις, γιατί το ίδιο το Δημόσιο Σχολείο και το Υπουργείο έχουν καταλάβει τη σημαντικότητα αυτού του είδους των δεξιοτήτων που δίνουν αυτού του είδους οι πιστοποιήσεις. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι κάτι τέτοιο και το Ιταλικό Υπουργείο Παιδείας και κατ' επέκταση και για εμάς που ουσιαστικά στηρίζουμε αυτή την είδος την προσπάθεια. Ναι. Και φαντάζομαι είναι αυτό το οποίο είπατε ξεκινώντας τη συνέντευξη, ότι το μεγάλο πρόβλημα το δημόσιο σχολείο είναι η αποδοχή, είναι ένα μείζον ζήτημα στη χώρα, της αξιολόγησης. Ότι κάποιος, παιδί μου, πρέπει να αξιολογείται, είτε αυτός είναι μαθητής, είτε αυτός είναι καθηγητής, σε όλη την πορεία της ζωής του για να πηγαίνει μπροστά. Αυτό είναι ένα εθνικό πρόβλημα, να το πω πολύ απλά. Ακριβώς. Χαίρομαι ιδιαίτερα, γιατί να σας πω κάτι, έχω τις καλύτερες εντυπώσεις από το κολέγιο, όχι μόνο για τις δράσεις που κάνει σε επίπεδο εκπαιδευτικών, δράσεων και τα λοιπά, κατάρτισης, αλλά και στην κοινωνική του συμβολή. Πριν από ένα χρόνο και το κολέγιο της Ρόδου έπαιξε σημαντικό ρόλο στη φιλοξενία ξένων επισκεπτών με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά και οφείλω να σας πω, επειδή έτυχε, τα έφερε έτσι η ζωή και είχα την ευθύνη του συντονισμού, ότι δεν ήθελαν να φύγουν από το κολέγιο. Εάν τους είχαν βάλει σε ένα 5-στάρο ξενοδοχείο με
σημασία την προσφορά από τους ίδιους τους καθηγητές, το προσωπικό, όλους, έτσι, εκείνη την περίοδο. Άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία και η κοινωνική ευαισθησία που έχει το σχολείο, να είναι πραγματικό σχολείο, έτσι, στην κοινωνία. Λοιπόν, κυρία Κρητικού, ξέρω ότι με πάθος το κυνηγάτε. Νομίζω ότι είναι μια χρυσή ευκαιρία και για αυτούς οι οποίοι θέλουν τα παιδιά τους να κάνουν ένα βήμα παραπάνω στην ζωή, να πάρουν αυτή την πιστοποίηση από έναν παγκόσμιο οργανισμό. Τιμά και τον τόπο ότι 9 στο κέντρο, 1 στην Θεσσαλονίκη και 1 στη Ρόδο. Δηλαδή αυτό είναι ένα ιδιαίτερο κλαμπ, έτσι. Ναι. Λοιπόν. Ευχαριστώ θερμά, κυρία Σταθοπούλου. Ευχαριστώ θερμά, κυρία Κρητικού. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, είδατε μια χαρά πήγε. Έτσι. Ναι. Δεν πιστεύω να είδατε καμιά φορά ότι πηγαίνει μια χαρά. Πού σπουδάσατε στην Μεγάλη Βρετανία? Στη Μεγάλη Βρετανία, εγώ σπούδασα στο Bedfordshire. Ναι. Στο University of Bedfordshire. Ήταν μια στιγμή ορόσημο για εμένα. Ήταν πολύ σημαντικό το ότι ήρθαν έτσι οι συγκυρίες, γιατί ήθελα να σπουδάσω αγγλική φιλολογία και κατέληξα στην Αγγλία. Έτσι θέλω κι εγώ, επειδή εμένα τότε δεν μου δόθηκε η δυνατότητα από τους καθηγητές μου, όχι επειδή δεν ήθελαν, αλλά επειδή δεν είχαν όλα αυτά τα οποία έχουμε εμείς τώρα στη διάθεσή μας. Τις εμπειρίες πάντων ή τα ερεθίσματα. Και τα ερεθίσματα, και θα ήθελα έτσι να δώσω ό,τι μπορώ στους δικούς μου μαθητές, στους απόφοιτους του Κολεγίου Ρόδου και όχι μόνο του Κολεγίου και όλου του Ροδιακού Όλα, όπως σας είπα, να τους κάνουμε ισχυρούς πολίτες, ισχυρούς υποψηφίους, να μπορούν να πηγαίνουν να εγγράφονται σε διεθνή πανεπιστήμια υψηλού κύρους, γιατί βλέπω ότι τα παιδιά φεύγουν πάρα πολύ εκτός, καλός ή κακός. Και εγώ θα ήθελα να έχουν τα παιδιά μας αυτή τη δυνατότητα που δεν είχαμε τότε εμείς. Να παρέχουμε ό,τι μπορούμε. Πάντως, ιδιαίτερη γλώσσα τα αγγλικά, αλλά δεν πρέπει κανείς να μπορεί να μάθει και προφορές. Έχει τύχει με πολλούς φίλους να μου λέει ότι συνάντησα έναν Βρετανό, αλλά τελικά συνειδητοποίησα ότι παρά το γεγονός ότι είχα ελαιόλαδη προφήσεση, ότι αγγλικά δεν μιλούσα. Έτσι. Όχι. Ειδικά άμα συναντήσεις κάποιους Σκοτσέζους από το Νιούκαστλ και πάνω εκεί. Αυτούς ούτε εγώ μπορεί να τους καταλάβω. Ναι. Εκεί πρέπει να κάνεις έτσι και καλοκαιρινή κατάρτιση για να τα καταφέρεις. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστούμε και εμείς πάρα καλή πολύ. Καλή επιτυχία, είναι σίγουρο. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις, θα επιστρέψουμε και εσύ και από την Βρετανία θα πάμε στη Γαλλία. Διότι χθες, όπως σας είπα, είχαμε αυτό το απρόοπτο περιστατικό με την πυρκαγιά εκεί στα γλυκά νερά και δεν είχαμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Πάνο Γρηγορίου, τον καθηγητή διεθνών θεσμών και ευρωπαϊκών θεσμών, για τις γαλλικές εκλογές. Για την Κυριακή έχουν εκλογές στη Γαλλία και δεν είναι μόνο εκλογές στη Γαλλία, είναι η αναστάτωση η οποία δημιουργείται σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή, τα αποτελέσματα στη Γαλλία μπορεί να επιφέρουν αλλαγές και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμη και στη χώρα μας. Σε διαφημίσεις επιστρέφουμε. We'll be right back.